Δεν μπαίνω στο τρυπάκι να καταλάβω κάτι από τις εκφράσεις τους πια, γιατί το μόνο που με κάνει είναι να αγχώνομαι περισσότερο. Μπορεί να τους αρέσει κάτι πάρα πολύ και να αρχίσουν να κάνουν κάτι... Κάτι τέτοια έχω παρατηρήσει, αλλά στο τέλος όλα καλά. Άγχελ, ξεκινάω με το δικό σου πιάτο. Πεντανόστιμα τσούρος, εξαιρετικό το στοιχείο της σοκολάτας, εδώ αυτό το κρεμέ, λίγη καραμέλα, δηλαδή αδυνατό και να σχολιάσω, δηλαδή δοκίμασα λίγο, αλλά είναι η ποσότητα τέτοια. Γενικότερα, ό,τι έχουμε εδώ είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τι δεν έχουμε, το ζητούμενο. Μάλιστα, σου. Αδικείς και τον εαυτό σου και την προσπάθειά σου, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε 1000 έχοντας ένα υλικό το οποίο έχουμε μεταχειριστεί πάρα πολλές φορές, τη βανίλια. Τι έχει πάθει αυτός, ρε. Χτες το χοιρινό, σήμερα αυτό. Τι έχει πάθει, ερωτευμένος πρέπει να έχει χαζέψει. Οφείλω να πω, Λευτέρη, ότι έχουμε ένα πιάτο τελικού. Τι έχει βάλει μέσα. Και είναι πια το τελικό. Μάνα του και τον πατέρα του. Έχουμε μία επίδειξη υψηλής τεχνικής, άρτιας συμπεριφοράς απέναντι στις ισορροπίες και μία πολυπλοκότητα η οποία ενώ αρχικά φαντάζει λίγο ως φανφαρολογία, εν τέλει όταν τρως γυρνάει και σου βγάζει τη γλώσσα. Πόντος στην Γκρι Μπριγάδα. Μπράβο, Λευτέρη. Μπαμπάς μας. Τώρα έρχεται ο φωνέας. 4-4. Μου έρχεται ένα ρίγος. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τότε πια το φτιάχνω, για αυτό το λόγο προσπαθώ να το φτιάξω. Να μπορώ να έχει τα στάνταρτς που θέλω εγώ και που θα ήθελα να είναι έξω. Ζαφυρόπουλε, τι έχεις κάνει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι να πεις για αυτό το παιδί. Τα καλύτερα μόνο. Αναπτέρωση ηθικού και είμαστε όλοι κρεμασμένοι πάνω στο Χρήστο για να πάρει τον πόντι. Τι έβαλες μέσα, ρε μπροκέ. Τι έβαλες μέσα στο γλυκό. Έτσι το είχα πορεία, γιατί εγώ μόνο τρίματα έβλεπα. Ναι, είναι ένα κραμπ με βούτυρα, κακάο 70. Και μετά όταν ήταν χλιαρό έβαλα μέσα αυγοτάραχο και το ανακάτεψα. Α, έπαιξε αυγοτάραχο σήμερα. Ναι. Ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά. Καλή συνέχεια.